Επιστημονικό συνέδριο για τους νεομάρτυρες του γένους μας για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας και Τριναύου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Εκπαίδευση. Χαιρετισμούς απίφθηναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λάρισας και Τριναύου Ιερώνυμος, αλλά και εκπρόσωποι της περιφέρειας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παιδεία λοιπόν ήταν παιδεία διότι δεν είχε σκοπό να κάνει κάποιον επαγγελματία, αλλά διότι είχε σκοπό να κάνει κάποιον ελεύθερο άνθρωπο. Να μην είναι ενεργούμενο πολιτικών παρατάξεων ή αγόμενος και φερόμενος από συνθήματα ή ακόμα και από δρυσκοληψία ή από οτιδήποτε άλλο αναιρεί την ανθρώπινη ελευθερία και καθιστά τον άνθρωπο, θα λέγαμε φορέα σκοταδισμού, φορέα μηνυμάτων, καταστάσεων και συμπεριφορών που πραγματικά δεν συνάδουν προς αυτό που μας δίδαξαν οι νεομάρτυρες και οι λογάδες του γένους μας. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι ενώ έχουμε παραδείγματα, ενώ έχουμε μηνύματα, είτε κοφεύουμε είτε στρεφόμαστε προς άλλες κατευθύνσεις. Καθώς ακούγα όλα αυτά, θυμόμουν μία συζήτηση που είχε γίνει προ 2 ή 3 ετών. Κάποιοι μας είχαν κατηγορήσει εμάς τους Ορθοδόξους αντιδυτικούς, αντιδυτικιστές, επικαλούμενοι κυρίως από σπάσματα από το έργο του Μακαρίτη πλέον Πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, ο οποίος είχε συγκεκριμένες αναφορές και συγκεκριμένη ανάλυση για τα δυτικά πρότυπα και μοντέλα. Η Δύση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας χώρος ο οποίος κάνει διαρκώς επαναστάσεις εναντίον του εαυτού της, διότι δεν της αρέσει ο εαυτός της. Και από τον παπισμό πέρασε στον προτεσταντισμό, από τον προτεσταντισμό στον διαφωτισμό, μετά στον ρομαντισμό. Τώρα δεν ξέρω πού έχει φτάσει η Δύση. Πάντως έχουμε φτάσει σε έναν χώρο που ονομάζουμε μετανεωτερικότητα, στον οποίο αρνούμαστε τα πάντα, αντιδράμε στα πάντα. Προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι. Γενικά κινούμαστε σε ένα χώρο που έχουμε πρόταγμα την οικονομία, τα οικονομικά μεγέθη και από εκεί και μετά στον χώρο του πνεύματος, στον χώρο της ανθρώπινης ελευθερίας, στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, στον χώρο της δημιουργίας, των τεχνών κτλ. Μάλλον όχι πάμε σημειωτών, μάλλον πάμε με την όπιστη. Την εκδήλωση πλαισίωσαν με επιστημονικές ομιλίες καθηγητές από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ άλλων ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ. Ιωάννης Πολέμης, και ο καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Δ. Εμμανουήλ Καραγιοργούδης. Όσιος Ιάκωβος γεννήθηκε στην Καστοριά και πολύ νέος, όπως και άλλοι νέοι της εποχής του, αναζήτησε την τύχη του στην Βασιλεύουσα. Μετέβη λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, όπου άσκησε το επάγγελμα του Κρεοπόλη. Και ήταν προμηθευτής κρεάτων στον τουρκικό στρατό. Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πήγαιναν καλά. Όσιος Ιάκωβος ήταν κατά κόσμον ένας επιτυχημένος άνθρωπος, τα λέγαμε, ο οποίος είχε και προσβάσεις στα ανώτερα κλιμάκια της Οθωμανικής Διοικήσεως. Βαθιά επιθυμία του Παρίου ήταν να βοηθήσει στην αναβίωση των παραδοσιακών αρχών της Ορθοδοξίας με παράλληλη συγχρόνως προσπάθεια να προσφέρει συγκεκριμένα εφόδια κλασικής και σύγχρονης παιδείας που θα συνεισέφεραν στην προκοπή του γένους. Ίστατο και ύψιστο στάδιο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, πέρα από επιμέρους προτάσεις του, που κι αυτές μοιάζουν να εντάσσονται σε ένα γενικό συνεκτικό πρόγραμμα, είναι ο προσανατολισμός των ομοδόξων του σε ένα ένδοξο παρελθόν, εντός του οποίου εξασφαλιζόταν οι σωτηριολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολίτες όλων των ηλικιών, ενώ να σημειωθεί πως βραβεύτηκαν οι μαθητές που πρότευσαν στους μαθητικούς διαγωνισμούς με θέμα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τιμώντας τους Θεσσαλούς νεομάρτυρες του 1821.